Είμαι περήφανος που είμαι Κυπρέος και ομονιάτης. Είναι ο Κύπριος επιχειρηματίας που τον τελευταίο χρόνο απασχόλησε την επικαιρότητα αφού βρισκόταν ένα βήμα πριν δώσει τα χέρια για να αναλάβει την ηγεσία της αγαπημένης του Ομόνιας. Ο Τζον Χριστοδούλου, ο οποίος χθες βράδυ παρασημοφορήθηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με το μετάλλιο εξαίρετης προσφοράς, ξεδιπλώνει στον Αλφα την πορεία του. Δεν ξεχάνω την Κύπρο, η πατρίδα μας. Ωραίο πράγμα να πιάσω το μετάλλιο σήμερα. Έφυγε από την Κύπρο σε μικρή ηλικία μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974 που τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει την χώρα μαζί με την οικογένειά του πηγαίνοντας στο Λονδίνο. Γεννήθηκα στο Καϊμακλή και ο παππούς μου, ο πατέρας μου είχαμε σπίτι στο Σύσκλιπον, είμαστε πρόσφυγες και ύστερα από τον πόλεμο ήμουν 9 χρονών και πήγαμε στην Αγγλία because το μέλλον δεν ήταν καλό στην Κύπρο και πάντα η Κύπρος τραβάμε να το πίσω, έρχομαι συχνά και είναι η πατρίδα μου, δεν μπορώ να την ξεχάσω. 57 ετών σήμερα δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον χώρο των ακινήτων. Είναι ένας από τους πιο πλούσιους Κύπριους στον κόσμο με περιουσία κοντά στα 2 δις. Μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματος Γιάννης Χριστοδούλου που ίδρυσε ο ίδιος το 2017, παρέχεται βοήθεια σε οργανώσεις, παιδιά και σχολεία ανάμεσα στα οποία και αυτά της κατεχόμενης Καρπασίας. Έκαναμε μεγάλα projects για τα μωρά. Δύσκολο να διαλέξεις. Να κάνεις αγέρους, να κάνεις τυφλούς. Ό,τι κάνουμε τα projects είναι για τα μωρά. Ένα είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει σε όλη την Κύπρο. Ειρήνη, because αυτόν άμα γίνει, η Κύπρος είναι το μέλλον της είναι πάρα πολλά μεγάλη. Το κλειδί το έχουμε εμείς και πρέπει να το κάνουμε σωστά. Να μην ξεχάσουμε την Κύπρο, να μην ξεχάσουμε τις οικογένειες που χάσαν τους συγγενείς και έχει συγγενείς που δεν, τα μωρά τους τα χάσασαν από τον πόλεμο και ακόμα δεν ξέρουν που είναι. Μαζί με τον Τζον Χριστοδούλου, ο Νίκος Αναστασιάδης τίμησε και άλλους 10 Κύπριους της Διασποράς. Ανάμεσα σε αυτούς ο αείμνηστος Κρις Λαζαρή και ο καλλιτέχνης Μιχάλης Βιολάρης.